Μετά. Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αν κοιτάξουμε λίγο γύρω μας, ας κοιτάξουμε λίγο γύρω μας και ας αναλογιστούμε αν πριν από ένα χρόνο δεν βρισκόμασταν την κατάλληλη ώρα στην κατάλληλη θέση, τι θα γινόταν σε αυτό εδώ το τοπίο. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Φαντάζομαι πως όλοι κάνουμε την ίδια σκέψη. Γι' αυτό είμαστε και σήμερα εδώ. Συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αυτή την ενέργεια που οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι, ξένοι και ντόπιοι, με τη συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των ελληνικών κυβερνήσεων, αυτή την ενέργεια και αυτές τις επενδύσεις η πατρίδα μας δεν τις έχει ανάγκη. Κάναμε απολιγνητοποίηση, έχουμε το σχέδιο δίκαιης μετάβασης, ενώ είχαμε αποθέματα, μπορούσαμε να κάνουμε καθαρή ενέργεια. Δεν είμαστε ενάντια από την άλλη μεριά στις ανανεώσιμες πηγές, αλλά αυτό που κάνουν και αυτό που επιδιώκουν είναι η μεγάλη κερδοφορία που χτίσαν οι τράπεζες, που χτίσαν από υπερκέρδη, από τεράστια κεφάλαια οι μεγάλοι μονοπωλιακοί όμιλοι και βρήκαν πεδίο δόξης λαμπρό να τα επενδύσουν σε μια περιοχή που οπωσδήποτε και έχει ανάγκη από επενδύσεις. Ας αναλογιστούμε λοιπόν γιατί παράγουν 50.000 μεγαβάτ, πού τα χρειαζόμαστε, μπορούμε να τα σηκώσουμε αιωλικά και φωτοβολταϊκά στην Ελλάδα τη στιγμή που περνάει το αμερικάνικο αέριο, τη στιγμή που περνάνε τα ρώσικα, τα ξένα συμφέροντα λοιπόν, και την ίδια στιγμή συγκρούονται και έρχονται Μπρούρινος, Σιάτιστα, Γαλατινή, καταστρέφοντας τον πρωτογενή τομέα, καταστρέφοντας μνημεία της φύσης, καταστρέφοντας το περιβάλλον, καταστρέφοντας την παραγωγική διαδικασία. Αυτό είναι το μεγάλο κεφάλαιο και η δίψα του για κέρδη. Για να ξέρουμε και τι λέμε δηλαδή. Αυτός ο αγώνας λοιπόν θα συνεχίσει να είναι αδιάκοπος. Σωστά υπόθηκε πριν ότι κάνουν αίτηση ακύρωσης η Κίφερ και οι δικηγόροι της, γιατί θέλουν να στραπατσάρουν την Καλαμιά. Όταν ήρθαμε στην Καλαμιά πριν από ένα χρόνο, 1,5 περίπου, μαζί με τον πρόεδρο του Ορειβατικού Συλλόγου, τον Στέφανο τον Μπράζο της Σιάτιστας, και έκανε συνέλευση εδώ η κοινότητα τότε μαζί με τον Σύλλογο, τους είπαμε το παράδειγμα του Ρόκα στο Μπούρινο που έφαγε τα μούτρα του, που τον τζακίσαν μια χούφτα σαν τη στιγμή. Μας λέγαν τότε στο Μπούρινο, απέναντι στην κορφή τη βλέπουμε, μας λέγαν τότε σε μια εποχή οικονομικής κρίσης πριν από 14 χρόνια ότι η εταιρεία Ρόκας θα κάνει επενδύσεις 174 εκατομμύρια ευρώ. Δωροδοκίσαν τους νέους επιστήμονες της Σιάτιστας και μοναδικά και παιδιά τα οποία τώρα έρχονται και μας λένε τι κάναμε τότε, παραπλανήθηκαν γιατί τους στάξαν θέσεις. Είπαμε λοιπόν στη σύσκεψη αυτή στην Καλαμιά το παράδειγμα ότι τα βάλαμε με το Ρόκα, κάναμε αίτηση ακύρωσης, κάναμε κινητοποιήσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, στην Αθήνα, μαζί με προσφυγές. Και αυτό που φοβήθηκαν ήταν το λαό της Σιάτιστας. Αυτό, αγαπητοί φίλοι, έκανε και η Καλαμιά. Αυτό έκαναν και στο Λέχοβο και δικαιώθηκαν. Αυτό φοβούνται να μην πάθουν, γιατί αυτό έπαθαν εν πρώτης και στο Βατερό, αγαπητέ αντιδήμαρχε. Αυτό θα πάθουν παντού,
όπου παίρνει την υπόθεση στα χέρια του ο λαός. Δεν πρέπει να σταματήσουμε αυτόν τον αγώνα ακόμα και από την αυριανή δικαστική δικαίωση. Δεν θα σταματήσουν, γιατί θέλουν να στραπατσάρουν, όπως είπα, το λαό που σηκώνει κεφάλι, το λαό που αντιστέκεται. Και αυτό το μήνυμα έδωσε η Καλαμιά και το Λέχοβο και η Σιάτιστα και η Γαλατινή, άσχετα αν η υπόλοιπη Δυτική Μακεδονία μετά από πολύ χρήμα, και εσείς οι Καλαμιώτες το ξέρετε καλά τι έγινε τον τελευταίο χρόνο στο χωριό σας και πως κάποιοι ξαφνικά αλλάξαν γνώμη. Δεν τους κατηγορούμε. Θα μετανιώσουν πικρά σε λίγο και θα έρθουν κι αυτοί μαζί μας για να παλέψουμε για το περιβάλλον και για την ίδια μας τη ζωή. Πάντως, είμαστε αποφασισμένοι και σαν Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Δυτικής Μακεδονίας, όπου κουνιέται φύλλο, όπου μας δίνουν το χέρι, να τους αγκαλιάζουμε. Θα πάμε παντού. Πήγαμε παντού και όπου πήγαμε νικήσαμε. Όπου παίρνει την υπόθεση στα χέρια του ο λαός. Αυτό να είναι το μήνυμα της σημερινής συγκέντρωσης, αγαπητοί φίλοι και φίλες, αγαπητοί συναγωνιστές. Και δίνω το λόγο αμέσως στον Στέφανο τον Πράσο.